Φτάνουμε τώρα στα χρόνια της μεγάλης ακμής για το κεφαλόβρυσο, λίγο πριν από το 1940, τότε που 80.000 πρόβατα βόσκουνε στο παχύ χορτάρι της περιοχής. Το κακό όμως παραμονεύει την ευτυχία των ανθρώπων. Ο μεγάλος πόλεμος φτάνει και εδώ. Και στις 10 Ιουλίου του 1943 το κεφαλόβρυσο πληρώνει και αυτό το φόρο αίματος στον αγώνα για τη λευτεριά. Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 18 άνδρες του χωριού και μαζί με 10 άλλους συντοπίτες από τα γύρω χωριά τους κλείνουν σε ένα σπίτι και τους καίνε ζωντανούς με το πρόσχημα ότι έκρυβαν αντάρτες. Η τραγική αυτή ιστορία αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία του τελευταίου ίσως μέχρι σήμερα δημοτικού τραγουδιού στη βλάχικη γλώσσα, τραγουδιού όμως που είναι πολύ γνωστό σε όλους τους βλάχους της Ελλάδας και που δεν είναι άλλο από το «Μιτζικέ βρούτε». «Μιτζικέ αγαπημένε, που ήσουν μια χαρά, οχ οχ καημένε κόσμε, πολλά αεροπλάνα τον ήλιο μας οπάσαν, τα χωριά μας τα χαλάσαν και τα χωράφια μας τα κάψανε». Με τα πολεμικά, οι καλύβες μεταβάλλονται σιγά σιγά σε σπίτια. Η φτώχεια που μαστίζει την Ελλάδα βρίσκει διέξοδο στον ξενιτεμό. Έτσι, οι κεφαλοβρυσιώτες μεταναστεύουν στη Γερμανία σε τέτοιο ποσοστό που να μην υπάρχει οικογένεια σήμερα στο κεφαλόβρυσο, από την οποία ένα τουλάχιστον μέλος να μην έχει εργαστεί στη χώρα αυτή. Σε μια μόνο μέρα, οι απλοί βοσκοί του κάμπου μετατρέπονται σε βιομηχανικούς εργάτες. Τα νερά και η σιγαλιά του λιβαδιού δίνουν τη θέση τους στις ειρήνες και τη βουή των εργοστασίων. Yeah.